πριν από μερικές μέρες στην ίδια θέση ήταν ο Κοροβέσης, ο φίλος. Και όταν το ρωτήσαμε για σένα, είπε όταν του δοθεί ευκαιρία θα καταλάβετε τι παίκτη πήρε ο ΠΑΟΚ. Δεν θέλω μόνο να μου το σχολιάσεις, αλλά και να μου πεις αν αισθάνεσαι ότι έχεις όλα εκείνα τα ηχέγγυα, έτσι πως τα βρήκες στον ΠΑΟΚ, για να δείξεις αυτό για το οποίο σε πήρε ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, αν με ρωτούσαν και εμένα το ίδιο για τον Κοροβέση, το ίδιο θα απαντούσα κι εγώ. Γιατί έτσι είναι. Τώρα αυτό που είπε ο Νίκος νομίζω είναι λίγο υπερβολή. Εγώ θα προσπαθήσω στην πρώτη ευκαιρία να αποδείξω στον κόσμο και σε όλους τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ ότι είμαι εδώ για να κάνω αυτό που με πήρα να κάνω. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα. Είναι από τις μεγαλύτερες ομάδες της Ελλάδος και δεν το σκέφτηκα καθόλου για να αποφασίσω να έρθω εδώ πέρα. Ποιες είναι οι πρώτες εντυπώσεις από την ομάδα, από τους συμπαίκτες σου αλλά και από τον προπονητή? Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με τους συμπαίκτες μου. Όλοι με καλωσορίσανε με τον καλύτερο τρόπο. Και κάθε μέρα αισθάνομαι και εγώ πιο πολύ μέρος της οικογένειας του ΠΑΟΚ. Όσο για τον προπονητή, κάνει πολύ καλή δουλειά μέχρι στιγμής, οι προπονήσεις είναι πολύ καλές και πιστεύω ότι θα καταφέρει να βελτιώσει κατά πολύ την ομάδα. Βρήκε συμφωνία για τη μετακίνηση στον ΠΑΟΚ. Είχαν περάσει λίγα λεπτά, λίγες ώρες, μετά με δυτικούς ανθρώπους. Τι τους λες, ποια είναι τα πρώτα σου συναισθήματα, πρώτα σου σκέψεις, με τους φίλους σου, με αυτούς που έχεις κοντά σου δηλαδή? Εντάξει, ήμουν πολύ χαρούμενος διότι έκανα ένα αρκετά μεγάλο βήμα, αν και σε μικρή ηλικία, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλη ομάδα. Όλοι οι φίλοι μου με συγχαρήκαν και η οικογένειά μου και ένιωσα πολύ χαρούμενος που θα συμμετέχω σε αυτήν την ομάδα. Πώς έχεις δώσει ή έχεις πράξει ως τρίτος την πίεση που υπάρχει στον Σύλλογο και πώς καταλαβαίνεις πλέον ότι πρέπει να τη διαχειριστείς μιλώντας με συμπαίκτες που το ξέρουν αυτό το πράγμα? Εντάξει, επειδή ο ΠΑΟΚ είναι ο ΠΑΟΚ, έχει πάρα πολύ πίεση. Δεν το έχω καταλάβει ακόμα σε μεγάλο βαθμό, γιατί είναι πολύ νωρίς. Αλλά πιστεύω ότι θα το καταλάβω. Ποιος είναι ο προσωπικός σου στόχος, με τι θα είσαι ικανοποιημένος τους επόμενους μήνες, να πούμε στην επόμενη σεζόν, τι θα ήθελες εσύ να πετύχεις στην ομάδα, σε πρώτη φάση? Προσωπικός μου στόχος είναι να δουλέψω σκληρά στην προετοιμασία και στις επόμενες προπονήσεις και να προσπαθήσω και να καταφέρω να παίξω για τον ΠΑΟΚ. Σε τέτοιο καιρό μπορεί να έχεις όπως χθες συμμετοχή σου 5 λίγες. 3. Σήμερα 6-29. Γενικά και κύπελα και όλα. Μήπως γίνανε όλα πολύ γρήγορα. Δηλαδή πώς το βλέπεις εσύ κοιτώντας πίσω ένα χρόνο ότι ξαφνικά βρέθηκε από τα Γιάννηνα βασικός και ειδικά μετά τη φυγή του Λίλα ξαφνικά μεταγραφή στον ΠΑΟΚ? Θεωρώ ότι έγινε καλή δουλειά στα Γιάννηνα, δούλεψα πολύ σκληρά στην προετοιμασία. Ο προηγούμενος προπονητής μου, ο κύριος Πετράκης, με εμπιστεύτηκε. Και όπως είπες, ήταν όλα πολύ γρήγορα. Ούτε κι εγώ δηλαδή κατάλαβα πως σε αυτό το χρόνο έγιναν όλα τόσο γρήγορα. Πού νιώθεις ότι μπορείς να αποδώσεις καλύτερα, να προσφέρεις? Καθαρά ως αμυντικός μέσα σε εξάρι, ίσως και πιο μπροστά. Εσύ πώς το νιώθεις, το βλέπεις? Πέρσι αγωνίστηκα κυρίως σαν εξάρι, καθαρό. Αλλά πιστεύω ότι μπορώ να ανταποκριθώ το ίδιο και λίγο πιο μπροστά. Σε δύο μέρες ουσιαστικά ταξιδεύετε για Ζάγκρεπ. Υπάρχει ο αγώνας με τη Λοκομοτίβα, το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Τι κρατάς από αυτή την προετοιμασία σε ό,τι αφορά αυτό το παιχνίδι? Πιστεύεις ότι θα είστε έτοιμοι, δουλέψατε αρκετά, με βάση φυσικά και το γεγονός ότι υπήρχαν λίγες προπονήσεις? Εγώ πιστεύω ότι για αυτές τις λίγες μέρες που κάναμε προετοιμασία και δοκιμάζοντας αυτό το καινούριο σύστημα καταφέραμε και να το πετύχουμε μέχρι ένα βαθμό. Και αυτό φάνηκε και στο τελευταίο φιλικό, ότι η ομάδα δεν είχε καμία σχέση με το πρώτο φιλικό και ότι έχει ανέβει το επίπεδο σε αυτό το σύστημα.
πολύ μεγάλος. Ναι, είναι πάρα πολύ μεγάλος. Γιατί εντάξει, τώρα σε αυτή τη θέση που είμαι εγώ είναι παίχτες όπως είναι ο Νομπόα, ο Τζιόλης, ο Κάτσε, ο Μαντούρο, που είναι παίχτες που έχουν παίξει σε πολύ μεγάλες ομάδες και έχουν διεθνή καριέρα. Αλλά αυτό με βοηθά για να γίνω κι εγώ καλύτερος. Πώς βλέπεις τον ρόλο που έχει θέσει συγκεκριμένη σε αυτό το συγκεκριμένο σύστημα, και αν θεωρείς ότι έχει, χρειάζονται παραπάνω πράγματα από ότι αν θέσετε κάποιο άλλο σύστημα? Εντάξει, θεωρώ ότι αυτή η θέση είναι πολύ σημαντική, όχι μόνο σε αυτό το σύστημα, αλλά σε όλα τα συστήματα. Σίγουρα χρειάζεται πολλά τρεξίματα, αλλά έτσι, αυτή η θέση που χρειάζεται να παίζεις με έναν και δύο, δηλαδή με τρεις στο κέντρο, είναι πιο ξεκουραστική για τους τρεις παίκτες από ό,τι θα ήταν άμα ήταν δύο. Ήταν ο αγώνας με την Πλήτρο ένα ασφαλές τεστ δείγμα γραφής για την ομάδα, για το πώς κινέρεται σε τη σημεία έχει φτάσει λίγες μέρες πριν από τον πρώτο επίσημο αγώνα της? Εντάξει, πιστεύω ότι επειδή και η Ντνίπρο έχει κάνει την προετοιμασία της και είναι και αυτή λίγο καιρό πριν από το πρωτάθλημα, αλλά και εμείς λίγο καιρό πριν από τα επίσημα, πιστεύω ότι ήταν ένα φιλικό που δείξαμε κάποια πολύ καλά στοιχεία και δείξαμε ότι στο πρώτο επίσημο θα είμαστε έτοιμοι. Τι σημαίνει για εσένα ότι την Πέμπτη είναι η πρώτη σου συμμετοχή σε ευρωπαϊκή διοργάνωση? Είναι κάτι που περίμενες πως και πως? Εντάξει, είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Κάθε ποδοσφαιριστής από μικρός έχει όνειρο να αγωνιστεί στην Ευρώπη ή έστω να συμμετάσχει, και το θεωρώ πάρα πολύ σπουδαίο. Αν σου ζητήσαμε να ξεχωρίσεις ένα πράγμα που σε εντυπωσίασε πιο πολύ μέχρι τώρα στην προετοιμασία, τι θέλεις να το κρατούσες? Με εντυπωσίασε πάρα πολύ η δύναμη που έχει κάθε προπόνηση και το πώς όλοι οι ποδοσφαιριστές της ομάδας αγωνίζονται στις προπονήσεις με το 100%. Από τους Έλληνες ποδοσφαιριστές έτσι που έχουν κάνει καριέρα σε αυτή τη θέση που παίζεις, έχεις κάποιο πρότυπο? Έχεις προσπαθήσει να πάρεις κάποια στοιχεία έτσι από το παιχνίδι τους? Και δεν αναφέρομαι μόνο στους παίκτες, ο γενικώς. Εντάξει, μ' αρέσει εδώ και πολλά χρόνια και μ' αρέσει σαν παίκτης και προσπαθώ να πάρω στοιχεία του ο Κατσουράνης. Και επίσης μου αρέσει πάρα πολύ ο Σάμαρης και ο Κονέ που παίζουν στην ίδια θέση. Ο Κονέ ο Έλληνας? Ναι. Ο Λευκό. Ο Κολοβές είναι κάτι περισσότερο από συμπαίκτης που έχει παράλληλη διαδρομή και παράλληλη πορεία, από τη στιγμή που έχετε διαχειριστεί τις κυρίους δεσμούς που μεταξύ σας με τον τρόπο που μίλησε για σένα και την ομάδα. Πόσο μπορεί και πόσο επένδυσε στο να σε βοηθήσει αυτή η φιλία μετακινούμενη και οι δύο την ίδια στιγμή σε μια νέα ομάδα και σε ένα νέο περιβάλλον? Εντάξει, σίγουρα έπαιξε μεγάλο ρόλο το ότι ήρθε ο Νίκος εδώ και για μένα. Έχω κι εγώ κάποιον άνθρωπο που είναι δικό μου, άσχετο αν τώρα έχω κάνει πολύ καλές σχέσεις και με τα υπόλοιπα τα παιδιά στην ομάδα. Αλλά το ότι ήρθαμε εδώ μαζί με τον Νίκο είναι πολύ σημαντικό, γιατί με βοήθησε και όταν ήμασταν στα Γιάννα πάρα πολύ, όταν είχα ανέβει από την ΚΑΠΑ 20, με είχε βοηθήσει πάρα πολύ και είμαι πολύ χαρούμενος που είμαστε μαζί εδώ. Είμαι περήφανος που αγωνίστηκα για τον Μπας Γιάννενα. Επίσης είμαι περήφανος που κάναμε αυτή την πορεία. Και αυτή η πορεία ήρθε γιατί ήμασταν μια γροθιά, ήμασταν μια οικογένεια και δουλεύαμε πάρα πολύ σκληρά όλοι μαζί. Αν ήθελες με κάποιο τρόπο να σχολιάσεις τον προπονητή σου, μετά στον ΠΑΟ, ποια είναι αυτά τα στοιχεία τα οποία κρατάς από τον τρόπο δουλειάς σου?
Σίγουρα είναι αυστηρός, με την καλή την έννοια, και δεν ξεχωρίζει κανέναν. Δηλαδή δουλεύει με όλους τους παίχτες το ίδιο και συμπεριφέρεται σε όλους με τον ίδιο τρόπο. Άρα και δίκιο. Ναι. Πέρσι έπαιξε τον ΠΑΟΚ αρκετές φορές κόντρα. Και αυτή η ομάδα που αντιμετώπισε πέρσι απέτυχε. Κατά τα ψέματα. Αν εξαιρέσει εσένα τον Νίκο και τον Όλσε, τέλος πάντων, τον Λούκας και τον Πέλκα, οι άλλοι είναι ουσιαστικά ο ίδιος κορμός. Τι πιστεύεις κατάλληλα μπορεί να αφήσει η χρονιά περσινή και αν τα έχει ξεπεράσει η ομάδα. Γιατί ουσιαστικά βλέπουμε ότι είναι ένας άλλος τρόπος δουλειάς σε σχέση με την περσινή. Ο κάθε προπονητής έχει τη δικιά του νοοτροπία και το δικό του στυλ παιχνιδιού. Ο καινούριος προπονητής προσπαθεί να περάσει κάτι καινούριο στην ομάδα και πιστεύω ότι αυτό θα βγει και θα βοηθήσει ακόμα περισσότερο από όσο πέρσι. Έβλεπες αδυναμίες στον ΠΑΟΚ πέρσι, να δεις όλους αντίπαλους. Νομίζω πως το κύριο κακό που είχε πέρσι ο ΠΑΟΚ ήταν η κούραση, ότι επειδή έβγαλε το πρωτάθλημα με λίγους παίχτες και χωρίς πολλές αλλαγές, ότι στην πορεία βγήκε η κούραση πολύ στους παίχτες.